ας υποδεχτούμε τον υποψήφιο βουλευτή του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, κύριο Νίκο Καρδούλα. Επίσης, τιμήθηκε με το βραβείο της British Aerospace ως πρωτεύουσας στο τμήμα εφαρμοσμένης τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Κράφιν της Αγγλίας. Ο κύριος Καρδούλας παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, η οικονομική κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας είναι ένα σύμπτωμα της βαθιάς πολιτικής, κοινωνικής, εθνικής και οικονομικής παραχμής που βίωσε και βιώνει η χώρα εδώ και χρόνια. Όλοι πληρώνουμε τις λαϊκίστικες πολιτικές αυτών που είχαν τις τύχες μας στα χέρια τους. Σήμερα όλοι οι Έλληνες έχουν μία και μόνο σκέψη. Το σημερινό φαύλο και διεφθαρμένο μεταπολιτευτικό σύστημα εξουσίας πρέπει να εξαφανιστεί. Στη συνείδηση του λαού είναι βαριά υπεύθυνο και ένοχο, όχι μόνο για το σημερινό πρωτοτικό του ρόλο, αλλά και για το βεβαρημένο παρελθόν του. Τα 2,5 τελευταία χρόνια στην πολιτική σκηνή της πατρίδας μας παρακολουθούμε ένα κινηματογραφικό θρίλερ, όπου στιγμή πολιτικοί εγκληματίες δολοφόνησαν και στη συνέχεια διαμέλησαν τη μεσαία αστική τάξη, την αγωγαλιά της κοινωνίας μας. Επί 2,5 χρόνια επέβαλαν στον ελληνικό λαό λανθασμένες οικονομικές συνταγές που απέτυχαν όλες. Αυτοί οι εκτελεστές συμβολέων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαν ένα και μοναδικό σκοπό, τη διάλυση της Ελλάδας. Γι' αυτό επεδίωξαν να δημιουργήσουν μία κατεχόμενη οικονομικά και πολιτικά χώρα που στην ίδια δεν θα ανήκει απολύτως τίποτε. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές και έχουν το θράσος να ισχυρίζονται πως το κάνουν για το καλό μας. Όλοι θυμόμαστε πως μία από τις πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Παπαδήμου ήταν πως δεν θα πειραχθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτή όμως η νέα κατοπική κυβέρνηση μείωσε κι άλλο τις συντάξεις, περιέκουσε τους μισθούς, κατέβασε τους κατώτερους μισθούς, ξεκούρωσε τις επικουρικές συντάξεις, χωρίς βεβαίως να έχει αγγίξει μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε να σκέφτεται να αγγίξει τους έχοντες και κατέχοντες της χώρας μας. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η αξιοπιστία αυτών των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων? Δεν μπορεί ο Έλληνας να πιστέψει σήμερα αυτούς που συστηματικά τον εξαπάτησαν. Το εισόδημα του λαού μειώνεται και θα μειώνεται συνεχώς με τη λήψη μέτρων. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 21%. Η αγορά και το εμπόριο βρίσκονται σε παράλυση. Το κράτος σε αποσύνδεση. Άγχος, φοβία, αγωνία, ανασφάλεια και αβεβαιότητα επικρατεί στο λαό και ιδίως στους νέους. Κυρίες και κύριοι, το 1981 το πολιτικό σύστημα παρέλαβε ένα κράτος 220.000 δημοσίων υπαλλήλων και οι επόμενοι ηγέτες του φρόντισαν να το παραδώσουν το 2009 σε 1.000.000 υπαλλήλους. Οδήγησαν όλο το παραγωγικό δυναμικό της χώρας με εγκληματική ανευθυνότητα προς το δημόσιο τομέα, με αντάλλαγμα φυσικά την ψήφο. Το 1975 έμπαιναν στην τριτοβάθμια επένδυση της χώρας μας 15.000 νέοι και νέες. Σήμερα, με μικρότερο αριθμό αποφύτων από τα λίγια της χώρας, εισέρχονται 70.000 νέοι, σχεδόν πενταπλάσιοι, οδηγούμενοι με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία. Αστιφιλία και δημοσιοϋπαλληλισμός παράλληλα με την οικογενειοκρατία, τη διαπλοκή με τα δημοσιογραφικά και οικονομικά συμφέροντα, τη διαφθορά και τη συναλλαγή μας έρβοξαν σε ένα
καταθλιπτικό, αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Απομάκρυναν τους Έλληνες από την πρωτογενή παραγωγή. Οι ξένες επενδύσεις μειώνονται από έτος σε έτος κατά 50%. Θα έρθουν ξένοι επενδυτές όταν στο κέντρο της Αθήνας ισχύει ο νόμος της Κουκουλάς. Η συνεκτική ιστή της κοινωνίας, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο αστυνομικός, ο αξιωματικός, ο προϊστάμενος, ο διευθυντής της δημόσιας υπηρεσίας, ο παπάς, ο επιστήμονας, ο έμπορος, ο απλός πατριώτης Έλληνας έχουν απαξιωθεί και αντικαταστάθηκαν από τον κομματικό φίλο και σύντροφο και τον συνδικαλιστή. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, το σημερινό πολιτικό σύστημα εξουσίας δομήθηκε στα μεταπολιτευτικά χρόνια με δύο κύρια χαρακτηριστικά, τη διασπάθηση του δημόσιου πλούτου και την ατιμορρησία. Τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και σήμερα, που το πολιτικό σύστημα εξουσίας καταραίει, καταφεύγουν στον λαϊκισμό και στο ψέμα. Δεν είχαν τη δύναμη και το θάρρος να μιλήσουν με ειλικρίνεια στο λαό. Γιατί πάντοτε είχαν ως μέτρο όχι την αλήθεια, αλλά το πολιτικό κόστος. Για το λαό μας δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής στην ελπίδα, στην ασφάλεια και στη σιγουριά μέσα σε αυτό το οσιρό πολιτικό σύστημα. Μόνοι μας θα αντιμετωπίσουμε ό,τι μας κληρονόμησαν οι ανάξιοι και καταστρεπτικοί πολιτικοί. Όταν η λαϊκή οργή θα ξεκινήσει, αυτοί και οι οικογένειές τους θα φροντίσουν να εξαφανιστούν με τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Το υπάρχον λοιπόν πολιτικό σύστημα εξουσίας πρέπει έγκαιρα να εξαφανιστεί. Αυτή είναι σήμερα η λαϊκή απέτηση. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό αν δεν υπάρξουν νέες πολιτικές δυνάμεις να τολμήσουν να βγουν μπροστά και να αμφισβητήσουν τη δίθεν ισχύ του. Όταν ο λαός αποφασίσει να συντρίψει αυτό το διαπλεκόμενο φαύλο σύστημα, καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να το προστατεύσει, ούτε εγχώρια ούτε ξένοι. Ενάντια στους τοπογλύφους και στο επικίνδυνο μέτωπο ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει διέξοδος? Ναι, υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Ο πολιτικός φορέας των λαϊκών και πατριωτικών δυνάμεων που ιδρύσαμε στις 21 Νοεμβρίου του 2011. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας κατάφερε μέσα σε 5 μήνες το ακατόρθωτο να κατεβάσει πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια, χωρίς μάλιστα καμία οικονομική ενίσχυση, αλλά με τις οικονομικές και προσωπικές θυσίες των μελών του. Αποφασίσαμε να βγούμε μπροστά, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της πολιτικής δράσης. Είναι ο μόνος έντιμος, ειλικρινής, νόμιμος, δημοκρατικός, συνταγματικός, αλλά και αποτελεσματικός δρόμος που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ξεφύγει ο τόπος από το δυσίωρο μέλλον, για να μην δουν ξανά οι Ελληνίδες μάνες τα παιδιά τους να μεταναστεύουν. Ιδρύσαμε ένα πολιτικό φορέα με απότερο σκοπό την ανάδειξη του πραγματικού Έλληνα, αυτού του φιλότιμου, του εργατικού, του εφευρετικού, ο οποίος δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά απλώς περιμένει αυτόν που θα ταξιδοτώσει μία θέση που το αρμόζει μέσα σε μία κοινωνία με πραγματικά ίσες ευκαιρίες για όλους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα σοβαρά ηθικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας μπορούν να λυθούν μόνο με την επανίδρυση μιας πραγματικής δημοκρατίας, που δυστυχώς σήμερα έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα σύψης και παραχμής. Το έμβλημά μας αποτελείται από 3 πλάγιες παράλληλες γραμμές με χρώματα γεώδες, βαθύ κυανό και γαλάζιο, που συμβολίζουν αντίστοιχα τη γη, τον αέρα και τη θάλασσά μας. Στοιχεία εθνικής κυριαρχίας, τα οποία σήμερα απειλούνται από ενέργειες και παραλήψεις του πολιτικού κατεστημένου. Ο Σύνδεμος Εθνικής Ενότητας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία απόστατων αξιωματικών των ενάπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας
και πολιτών και δεν αποτελεί μέρος του σημερινού πολιτικού συστήματος. Όλοι μας προερχόμαστε από οικογένειες εργατών, αγροτών, υπαλλήλων, από τα σπλάχνα του λαού. Δεν προερχόμαστε από πολιτικές δυναστείες, ούτε από εύκολες οικογένειες μεγαλωμένες στις ανέσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και δεν αποτελούμε συντεχνία όπως θέλουν να μας ονομάζουν. Πάνω από το 50% των υποψηφίων βουλευτών στα ψηφοδέλτια μας δεν είναι απόστατοι. Είναι Ελληνίδες και Έλληνες όλων των κοινωνικών ομάδων, καταξιωμένοι στον χώρο τους, εργαζόμενοι και όχι ανεπάγγελτοι πολιτικοί, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμία θέση στο Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Η πολιτική μας ιδεολογία είναι φιλοπατρία. Και φιλοπατρία εννοούμε να αγαπάς την πατρίδα σου, να μάχεσαι και την πατρίδα σου και όχι να την υποδουλώνεις στους στοχογλύφους και να πλουτίζεις εις βάρος της. Απευθυνόμαστε πως κάθε Ελληνίδα και Έλληνα που εμπιστεύεται την τιμιότητα, την αγρότητα και τις καθαρές ελληνικές θέσεις. Ζητούμε τη στήριξή σας για να ασκήσουμε την πολιτική παρέμβαση και να σταματήσουμε την πατρίδα από το μοιραίο κατήφορο. Οι στόχοι μας είναι: πρώτος στόχος, ο έλεγχος και αναζήτηση των υπευθύνων που άσκησαν την πολιτική εξουσία και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην υποδούλωση. Δεν θα ανεχθούμε την ατιμωρησία. Θα προκαλέσουμε την ψήφιση ειδικών νόμων για να διερευνηθούν τα αίτια της οικονομικής καταστροφής. Οι ένοχοι θα βρεθούν και θα πληρώσουν. Δεν θα κρυφτούν πίσω από τις παραγραφές. Δεύτερος στόχος, η ακύρωση του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων που θίγουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τις εθνικές της επιλογές. Το δημόσιο χρέος θα ελεγχθεί. Θα πληρώσουμε ό,τι πραγματικά χρωστάμε. Είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, αλλά ως ισότιμο μέλος και όχι ως αιώνιος οφειλέτης με απόλυτη προτεραιότητα φυσικά στο εθνικό συμφέρον. Τρίτος στόχος, αυστηρός έλεγχος στις κρατικές δαπάνες και τίμια διακήρυξη του ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου. Με δίκαιο φορολογικό μηχανισμό, η εθνική οικονομία θα μπορέσει να βρει τον δρόμο της ανάκαμψης και της επιστροφής στην ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι οικονομικό, αλλά ηθικό. Διότι το δημόσιο χρήμα έπεσε στα χέρια ασυνείδητων δεμπλεκόμενων και πολιτικών λίστατων. Με τη μείωση των υπουργών και των αντίστοιχων συμβούλων τους, με τη μείωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, με την κατάργηση όλων των καταθεστικών συντεχνιακών προνομίων, με την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων της κρατικής μηχανής, θα οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο, ολιγάριθμο, αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, φιλικό προς τον πολίτη ελληνικό κράτος, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη και δεν θα έχει καμία εξάρτηση με τα κόμματα. Τέταρτος στόχος, ανάκαμψη της οικονομίας και επιστροφή στην ανάπτυξη. Στη σημερινή κατάσταση της εθνικής οικονομίας δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Απαιτείται πολυμέτωπη προσπάθεια. Με την επιστροφή στις καλλιέργειες, με τη σταδιακή μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, με τη σταδιακή μείωση του φόρου στα καύσιμα, με τα μέτρα που προτείνουμε για την επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, με την ανάπτυξη του τουρισμού, με την εκμετάλλευση του ρηπτού πλούτου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με τον άμεσο καθορισμό της εθνικής ΑΟΣ, θα αυξηθεί το ΑΕΠ και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Με τη σταδιακή μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών και παράλληλα όμως με αυστηρές ποινές για τους φοροφυγάδες, με την επρογείκευση των συντελεστών ΦΠΑ και την απευθείας σύσπαξή του, με το πάγωμα και τη φορολόγηση των παράνομων καταθέσεων στο εξωτερικό πολιτικών και ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων, θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και θα εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο για όλους τους Έλληνες. Η οικονομική ανάκαμψη όμως δεν μπορεί να υπάρξει σε μια ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο συμβάλλουν φυσικά
και οι χιλιάδες παράνομοι λαθρομετανάστες. Η μοναδική λύση για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, η ανεργία, οι ασθένειες και η οικονομική επιβάρηση της χώρας από τη διανομή και περίθαψή τους είναι ο άμεσος επαναπατρισμός τους. Πέμπτο στόχο. Αναδιοργάνωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Έλεγχος της πολυνομίας. Πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί θα μπορούσε η ελληνική δικαιοσύνη να έχει αποτελέσει το εμπόδιο στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Έκτος στόχος. Ψήφιση νέου συντάγματος. Ο λαός έχει την ανάγκη ενός νέου πραγματικά δημοκρατικού συντάγματος. Ο Σύνδεμος Εθνικής Ενότητας φέρνει καινοτόμες προτάσεις όπως κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, κατάργηση της σύνταξης των βουλευτών και των λοιπόν ενετών οργάνων, μείωση κατά 50% της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος, μείωση κατά 50% της βουλευτικής αποζημίωσης και μέγιστη διάρκεια θητείας και οκταετία. Μόνον έτσι, φίλες και φίλοι, θα δοθεί ένα τέλος στην κομματοκρατία και στη βουλευτοκρατία. Έβδομος και τελευταίος στόχος. Η αναβάθμιση της δωρεάν ελληνικής παιδείας. Δεν θα χάσουμε τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής μας παράδοσης χάρη της παγκοσμιοποίησης. Με την ίδρυση ναυτικών και γεωργικών λυκείων σε επιλεγμένες περιοχές της πατρίδας μας και με αναδιοργάνωση των ΑΕΗ και ΤΕΗ, συγχωνεύοντας και καταργώντας σχολές που δημιουργήθηκαν για λόγους τοπικής ψηφοθυρίας και δεν παράγουν εκπαιδευτικό έργο, θα γίνει ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας με προοπτική εργασίας και όχι ενεργίας. Τέλος, με την παρουσία μας στο Κοινοβούλιο, θα συμβάλλουμε στη διάλυση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και στην αντικατάστασή του με νέες πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το χάος σήμερα να εμφανίζονται ως σωτήρες μας. Φίλες και φίλοι, καλούμε όλους εσάς που συμμερίζεστε την αγωνία και τις ελπίδες μας για το μέλλον να πορευτείτε μαζί μας. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα προς τους νέους. Τους καλούμε να γίνουν πρωτοπόροι για μια υπερήφανη Ελλάδα. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα το έχουν οι νέοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από τους κυβερνώντες στην ανεργία. Δεν ζητάμε την ψήφο σας με υποσχέσεις και τα δάματα. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Οι βασικές αρχές μας είναι δημοκρατικό ήθος, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, αλήθεια, εργασία, κοινωνική αλληλεγγύη, ασφάλεια, εθνική ανεξαρτησία και υπερηφάνεια. Δεν ζητούμε εκδίκηση. Εφαρμογή των νόμων επιδιώκουμε. Η Ελλάδα δεν πουλιέται. Η Ελλάδα δεν έχασε, ούτε θα χάσει την εθνική της κυριαρχία. Όλοι εμείς στο Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, απαρνούμενοι προσωπικές επιδιώξεις, εγκαταλείποντας προσωπική και οικογενειακή ζωή, υποβαλλόμενοι σε οικονομικές θυσίες, θέσαμε τον εαυτό μας στη διάθεση της πατρίδας για ένα και μόνο σκοπό. Την αναγέννηση της Ελλάδας και την τιμωρία των υπευθύνων. Οι σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος της δύναμής τους, να σταματήσουν τη δουλική συμπεριφορά προς τους δίθεν ισχυρούς πολιτικούς και να αποφασίσουν τη σύγκρουση. Να μην παραμείνουν άτομοι και δειλοί, αλλά να γερθούν από τη θέση τους και να ακολουθήσουν τη φωνή της καρδιάς τους, στηρίζοντας αυτή τη νέα προσπάθεια. Τουλάχιστον, όταν θα αντικρίζουν τα παιδιά τους, δεν θα αισθάνονται ένοι. Από αυτή τη νέα προσπάθεια, ο νομός του Λάρισσας δεν πρέπει να είναι αγών. Το αξίζει να είναι ψηλά, στην πρώτη γραμμή.
μαζί με την αγάπη για την πατρίδα, το μεράκι, τον ενθουσιασμό και το δημιουργικό πάθος που είναι πάντα απαραίτητα για να γίνουν πράξη μεγάλοι στόχοι, ζητώ την υποστήριξη και την ψήφο σας στις εκλογές που έρχονται. Όπως έκανα πάντα στη ζωή μου, έτσι και τώρα υπόσχομαι να εργαστώ σκληρά για να φανώ αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης. Σας ευχαριστώ. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ελληνικά. Έλληνες πολίτες μαζί με απόστρατους αξιωματικούς κατεβαίνουν στις εκλογές με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Δημοκρατία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Έλεγχος υπευθύνων για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Κατάργηση ασυλίας και προνομίων βουλευτών. Ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Διαρκής έλεγχος του πόθεν έσχες για όλους. Αυτές είναι οι αρχές μας. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας με πρόγραμμα, δυναμισμό και αποφασιστικότητα μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα της πατρίδας μας. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Γιατί η έξοδος από την κρίση δεν χαρίζεται, κερδίζεται.